Στέφανος Γκίκας. Τον Απρίλιο η ανανέωση των συμβάσεων 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε Σύνοδος των Πριτάνεων στην Κέρκυρα. Ανοίγει τις πύλες του το υδατοδρόμιο της Πάτρας, πτήσεις προς Αθήνα, Κέρκυρα, Σπέτσες, Πύλο και Κεφαλονιά. Εργαζόμενοι ΔΕΙΑ Κέρκυρας. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Κινητοποίηση τη Δευτέρα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει τα σωματεία των ΔΕΙΑ της χώρας την ίδια ώρα που συζητείται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο 18 Μαρτίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνων των εταιριών του ΟΣΕ αλλά και πολιτικών προσώπων που είχαν την εποπτεία του οργανισμού κατατέθηκε στις αγγελικές αρχές προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση για την τραγωδία στα Τέμπη. Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε για λογαριασμό μιας από τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με την οποία ζητείται η διερεύνηση κάθε ευθύνης φυσικού ή ηθικού αυτούργου με πράξεις ή παραλήψεις, είτε πρόκειται για υπευθύνους του ΟΣΕ είτε για πολιτικά πρόσωπα. Η μηνυτήρια αναφορά, όπως και άλλες που ήδη έχουν κατατεθεί, ενδεχομένως να αποτελέσει το όχημα προκειμένου σχετική δικογραφία να οδηγηθεί στη Βουλή. Την αναφορά έχουν καταθέσει δικηγόροι Θεόδωρος Μαντάς και Λουκάς Αποστολίδης. Άλλωστε, όσο η δικαστική έρευνα προχωράει για την ανάδειξη των υπευθύνων για την τραγωδία, όλο και περισσότεροι συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες του δυστυχήματος προσφεύγουν στη δικαιοσύνη είτε για αναζήτηση ποινικών ευθυνών είτε για διεκδίκηση αστικών αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες που διενεργούνται πλέον με ταχύτατους ρυθμούς στη Λάρισα από ειδικό εφέτη ανακριτή τον Σωτήριο Μπαϊκάμι αναμένεται να κλιμακωθούν και με νέες διώξεις μετά την απολογία των τριών σιδηροδρομικών που ήδη διώκονται ποινικά με βαρύτατες κατηγορίες και χθες κλήθηκαν σε απολογία. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και θα προσέλθουν εκ νέου στον ανακριτή την επόμενη Παρασκευή, όποτε και θα κριθεί μετά τις απολογίες τους η ποινική μεταχείριση που θα τους επιφυλάξουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αλλάζουμε θέμα. Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν. Η ίδρυυση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Υπενθυμίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην έκθεσή του επί του νομοσχεδίου με το οποίο ανατίθενται στη ΡΑΕ αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των παροχών υπηρεσιών ύδατος και των φορέων διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Το Επιστημονικό Συμβούλιο παραθέτει το κοινοτικό πλαίσιο για την πολιτική ύδατος και την ομολογία του ΣΤΕ και μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσον οι μεταβιβαζόμενες με το παρόν νομοσχέδιο αρμοδιότητες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων συμβαδίζουν με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η ανάθεση του νερού στον εποπτικό έλεγχο της ΡΑΕ θα ενισχύσει τη διαφάνεια και ορθολογικότητα της υδατικής πολιτικής, θα αναβαθμίσει τη θέση των καταναλωτών μέσω της θέσπισης λογοδοσίας των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και μέσω του ελέγχου των αναπτυξιακών επενδυτικών και τιμολογιακών πολιτικών. Ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Κρέκας, έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών παροχής ύδατος και του πόσιμου νερού στις πόλεις και του αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες. Όπως όμως έχει δηλώσει, σήμερα ο έλεγχος είναι πλημελής και γι' αυτό απαιτείται συστηματικά να ελέγχει και να εποπτεύει μια δημόσια ανεξάρτητη αρχή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταγγείλει ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό και κινείται αντίθετα με την απόφαση του ΣΤΕ για το νερό. Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν για να ρυθμίζεται σε καθεστώς αγοράς, έχουν υπογραμμίσει. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε γνωστό ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο νομοσχέδιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Την εβδομάδα που πέρασε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Μετά τη συνάντηση, εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και τιμολόγησης της ίδρυυσης και της αποχέτευσης. Σε κινητοποίηση προχωρά τη Δευτέρα το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει τα σωματεία των ΔΕΙΑ της χώρας, καθώς παρά τις υποσχέσεις για απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τη Δευτέρα εισάγεται στη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής.
την αντίδρασή του για ακόμη μία φορά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέτει τα θεμέλια για την ιδιωτικοποίηση του νερού με συνοπτικές διαδικασίες όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ που συνάδει με τις θέσεις των Σωματείων Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Μάλιστα, το Σωματείο πρόκειται να προχωρήσει όχι μόνο σε κινητοποίηση τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει τα Σωματεία Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ, αλλά και σειρά κινητοποίησεων, καθώς όχι μόνο δεν αποσύρθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα παρά τις διαβεβαιώσεις, αλλά εισάγεται για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα που μας έρχεται. Παράλληλα, η συνάντηση με το Προεδρείο της ΔΕΙΑΚ με τον κύριο Σκρέκα απέβη άκαρπη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Start ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέας Σουέρεφ. Τελικά δεν βγήκε λευκός καπνός και συνεχίζεται η κινητοποίηση. Ναι, δυστυχώς οι φόβοι μας εργαζόμενοι επαληθεύτηκαν. Όχι μόνο δεν απεσυρθεί το νομοσχέδιο του κύριου Σκρέκα παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, αλλά το ψηφίζει η κυβέρνηση με fast track διαδικασίες τη Δευτέρα. Και η χθεσινή συνάντηση του Προεδρείου μας στη Μοσπονδία με τον κύριο Σκέρκα ήταν άκαρπη. Εντείνουμε λοιπόν την αγωνιστική μας κινητοποίηση και προκηρύξαμε 24 ώρες παραλληλική απεργία όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, τις δημοτικές σύνδεσεις αποχέτευσης για τη Δευτέρα 20 του μηνός και συγκέντρωση των εργαζομένων και πορεία σε κατατόπους πόλεις. Η Νέα Δημοκρατία, σταθερή στις φιλελεύθερες απόψεις της, ανοίγει την κερκόπατρα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και ζητάμε τους πολίτες να στηρίξει τον αγώνα μας, δίπλα μας, ώστε να ανατρέψουμε αυτό το πολύνομο σχέδιο. Δηλαδή θα έχουμε κινητοποιήσεις και στο μέλλον εκτός από τις Δευτέρας. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Είναι αρχή αυτό που θα ζήσουμε τη Δευτέρα. Θα το μαθαίνει μέχρι τέλους, να υποθέσω. Όσο μπορούμε, όσο αντέξουμε. Τα σωματεία εργαζομένων στις ΔΕΙΑ της χώρας καλούν τους πολιτικούς, τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και όλους τους πολίτες να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην εμπορευματοποίηση του νερού και να διαφυλάξουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, το νερό. Δεν είναι ικανοποιημένοι στην πλειοψηφία τους οι πολίτες της Κέρκυρας με το ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού. Μάλιστα, μιλώντας στο Start, δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς, όπως υποστηρίζουν, με το σημερινό κόστος διαβίωσης, τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν για να εξοφλήσει ένας μέσος πολίτης την αποπληρωμή των βασικών οικονομικών υποχρεώσεών του. Τι δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι Κερκυραίοι πολίτες για το ποσό της αύξησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή που μας πέρασε. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι λόγω των ανατιμήσεων και το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα, το χρηματικό ποσό δεν είναι επαρκές, ώστε ο μέσος πολίτης να εξασφαλίσει τα αναγκαία και να είναι παράλληλα συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα. Ποια είναι η γνώμη σας για την αύξηση του κατώτατου μισθού? Πρέπει να ανεβεί ο μισθός οπωσδήποτε, γιατί έχουν ακριβήνει όλα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πήγε στα 780, σας φαίνεται αρκετά η αυτή η αύξηση? Θέλει λίγο ακόμα, έτσι νομίζω εγώ. Γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα, τα νίκια, όλα τα πάντα. Θα γίνεται αυτό. Για πνίξιμο είναι όλη η Ελλάδα μόνο. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις? Δεν υπάρχει. Ο μισθός για να πεις ότι ζεις θα πάρεις 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει το κράτος γιατί δεν έχει λεφτά. Σαφώς είναι καλύτερα βέβαια. Αλλά δεν λύνει και το πρόβλημα το βασικό που υπάρχει στις οικογένειες που δεν έχουν σχεδόν να φάνε λόγω της ακρίβειας που έχει πάει στα ύψη. Πόσο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι η αύξηση? 150-200 ευρώ σίγουρα. Και λέμε και λίγα που είναι, να λέμε την αλήθεια, αλλά εντάξει. Και ο κατώτατος μισθός είναι ένα τίποτα για την νεολαία μας. Πόσο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει αυξηθεί? Τουλάχιστον 150% για να μπορέσει να επιβιώσει ο νέος άνθρωπος. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Πάντως ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά όρια. Για αυτούς υπάρχουν, για εμάς δεν υπάρχουν. Λίγα πράγματα. Δηλαδή πόσο θα πρέπει να... Πόσο είναι περίπου, πρέπει να είναι 50-60 λεπτά την ημέρα, πόσο είναι? Κάπου εκεί. Και 50 να είναι, τίποτα δεν είναι. Πόσο θα έπρεπε να είναι δηλαδή? Τουλάχιστον από 1.000-1.100 ευρώ. Τουλάχιστον. Όχι που είναι κάτι να μπορεί να ζήσει κάποιος, αλλά είναι κάτι όπως πρέπει. Τα 780 ευρώ είναι το μεικτό ποσό. Πόσο όμως είναι ο υπολογισμός στα καθαρά? Όσον αφορά τον καθαρό κατώτατο μισθό, όπως είπε ο Υπουργός, σε 12μηνη βάση το 2019 ήταν 639 ευρώ, ενώ τώρα θα είναι 778 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, με 14 καταβολές, μαζί με δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων,
Το ποσό ανέρχεται στα 667 ευρώ. Όπως τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, η τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού σημαίνει αύξηση 20% τα τελευταία δύο χρόνια. Αν λογαριάσουμε τον κατώτατο μισθό σε 12-μήνη βάση και βάλουμε μέσα και τα δώρα όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι 910 ευρώ. Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι σε σχέση με το 2019 τώρα υπάρχει κατώτατος μισθός 152 ευρώ παραπάνω ένα εργαζόμενο. Για την αύξηση του κατώτατου μισθού ελήφθησαν υπόψη τα εξής. Η πτώση της ανεργίας που δείχνει ότι η οικονομία έχει δυναμική, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και η ανάκαμψη της οικονομίας θα συνεχιστεί και το 2023 στο 2%. Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας και όλες τις παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Δύο σημαντικές συναντήσεις. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη ήταν με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεννάκη και η δεύτερη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Μια σημαντική συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγεννάκη, με τη νέα διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου, όπου ετέθησαν τα προβλήματα του ΕΑΚ, του αθλητικού μας κέντρου, και μπήκαν κάποιες προτεραιότητες για άμεσες επεμβάσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αποφασίστηκε σε πρώτο χρόνο η ολική επισκευή, θα έλεγα, του υποσταθμού της ΔΕΗ, που καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ βασικό για τη λειτουργία του αθλητικού κέντρου σημείο. Το κόστος θα ξεπεράσει τις 80.000 ευρώ. Επίσης, με άμεσο τρόπο ζητήθηκαν περίπου 25.000 για να αλλάξει ο φωτισμός στο κλειστό με καινούριες λάμπες LED. Επίσης, να γίνει πραγματογνωμοσύνη με συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το θέμα της στατικότητας των κερκίδων, που είναι τα πρώτα τρία μέτρα, ενώ βεβαίως μετά από την ολοκλήρωση των ελάχιστων γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπολείπονται ακόμα σε σχέση με την περιφέρεια, παραδείγματος χάρη η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Αθλητισμού και Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για τα αθλητικά, παραδείγματος χάρη για τα μπαλόνια. Θα γίνει κλειστού τύπου μορφή μπαλονιού έξω από το κολυμπητήριο που θα μπουν μέσα τα γήπεδα μπάσκετ. Άρα λοιπόν γρήγορα δρομολογούνται αυτές οι διαδικασίες και βεβαίως συνεχίζονται και τα υπόλοιπα. Είπαμε είναι η ολοκλήρωση, η τοποθέτηση μάλλον και η ολοκλήρωση της εργολαβίας για το δάπεδο του βοηθητικού κλειστού. Και επίσης η εκμετάλλευση αυτών των μελετών που έγιναν για τη στατικότητα προκειμένου να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση την ενεργειακή του αθλητικού κέντρου. Βεβαίως υπολείπονται και πολλά άλλα να γίνουν, όπως είναι από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων το στέγαστρο που θα μπει πίσω από τις κερκίδες για το χειμώνα για να αθλούνται οι αθλητές. Και πολλά άλλα τα οποία είναι σε μικρότερη, αν θέλετε, προτεραιότητα. Όμως, οι πρώτες 3-4 προτεραιότητες ετέθησαν και περιμένουμε τώρα την έγκριση, την άμεση έγκριση των χρηματοδοτήσεων. Ναι, επίσης, είχα την επίσκεψη εχθές στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, όπου συναντήθηκα με τον Υφυπουργό αρμόδιο για την πυροσβεστική υπηρεσία, τον κύριο Τουρνά, που συζητήσαμε και για την Κέρκυρα βεβαίως, αλλά και ευρύτερα για ζητήματα πολιτικής προστασίας και προετοιμασίας του Υπουργείου και της πυροσβεστικής για την αντιπυρική περίοδο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε μερικές εβδομάδες από τώρα, μέσα στον Απρίλιο, βγαίνει προκήρυξη για τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Όσοι είναι θα κληθούν να ανανεώσουν την σύμβασή τους και όπου υπάρχουν ελλείψεις βεβαίως θα συμπληρωθεί ο αριθμός με καινούριους. Επίσης
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα βγει και η προκήρυξη για τους άλλους 500 μόνιμους πυροσβέστες, που είναι πολύ σημαντικό, και επίσης στο μέσο, με την εξέλιξη του προγράμματος Αιγύης, η Ρίστο Εμπαρόδο είναι ένα πρόγραμμα 1,7 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτείται για την πολιτική προστασία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σύμφωνα και με την πρόσκληση που απέστειλε ο πρόεδρος του σώματος. Μίλησε ο κύριος Μεταλλινός στο ΣΤΑΡΤ. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας είπε. Είπαμε για αυτό που έγινε, αλλά είχαν ενημερωθεί όλοι ότι καταρχήν από την Δευτέρα υπήρχε πρόσκληση όπως ζητήθηκε και όπως προβλέπει ο κανονισμός, ότι μέσα σε 6 μέρες θα πρέπει να εκδοθεί πρόσκληση που να προτάξει αυτά τα 2 θέματα. Αυτό είχε γίνει από το Προεδρείο ήδη την δεύτερη μέρα, από την Τρίτη. Είχαμε καλέσει την Πέμπτη σε πρόφαση δικαιολογία, μια αιτία τέλος πάντων για την απεργία, και γι' αυτό δεν προσήλθανε κάποια από την αντιπολίτευση, δεν είχαμε απάρτια. Σημασία έχει ότι την Παρασκευή δεν μπορούσε να γίνει. Καταρχήν, για τεχνικούς λόγους δεν υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθεί η διαδικασία ώστε να γίνεται μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών, διότι ο συνεργάτης που τα κάνει όλα αυτά έπρεπε να ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λευκάδα. Από εκεί και πέρα τους είχαμε στείλει και έγγραφο και το μεσημέρι της Παρασκευής, το γνώριζαν όλοι, γι' αυτό και από την παράταξη Τρεπεκλή, από ό,τι ξέρω, δεν πήγανε, οι περισσότεροι δεν πήγανε καθόλου, δεν εμφανίστηκαν και όλοι δεσμευτήκαμε για τη Δευτέρα. Εχθές θα ήθελα και εγώ να κάνω τη δεύτερη συνεχιζόμενη, αφού την Πέμπτη δεν έγινε, δεν μπορούσαμε ούτε και εμείς να το κάνουμε. Τώρα για τα υπόλοιπα, για το αν έπρεπε να γίνει το έγγραφο του κυρίου Καλούδη ή όχι, μάλλον νοούσαν κάποιοι, δεν θα είχαν προσέξει ότι έχω το δικαίωμα μέχρι την 6η μέρα. Οπότε χτες όσοι πήγανε γνώριζαν τι έγινε, και από εκεί και πέρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να δημιουργούμε άλλα σοου. Τη Δευτέρα που νομίζω να μπορούν να έρθουν και να καταθέσουν και τις προτάσεις. Για χτες το γνώριζαν όλοι ότι δεν μπορούσε να γίνει και δεν θα γινόταν, γιατί δεν υπήρχε πρόσκληση για τη χθεσινή ημέρα, επίσημη και νόμιμη. Πάντως την Πέμπτη που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω και των κινητοποιήσεων, όπως ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, προκάλεσε την οργή της Δημάρχου η κίνηση αυτή. Τι προσέξτε, εκείνη την ημέρα έγιναν οι εργασίες του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, όπου συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις ή τέλος πάντων οι παρατάξεις, τα κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αυτά που ήθελαν. Έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΕΙΑΚ, στον ίδιο χώρο ακριβώς πριν, και το εκλάβαμε ως πρόφαση. Ιστορικά όμως να σας πω, αλίμονό μας, όταν σε εξεγέρσεις, επαναστάσεις, στο γαλλικό διαφωτισμό που ακούω τον κύριο Καλούδη να τον επικαλείται, και σε γαλλικές επαναστάσεις, μιλούσαν για τέτοια πράγματα, ότι δεν πρέπει να γίνονται επειδή είναι απεργία. Η απεργία είναι συμπλήρωμα, μπορεί ακόμα και απόφαση συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις γίνονται συνέχεια. Ξέρουμε και από καταλήψεις, ξέρουμε και από πανεπιστημιακή ζωή, μπορεί κάποιοι άλλοι να τα έχουν ξεχάσει όλα αυτά, αλλά εμείς επειδή τα ζούμε καθημερινά, γνωρίζουμε ότι αλίμονό μας, αν σε περιόδους απεργιών κτλ. Δεν γίνονται. Τώρα, για το υποκριτικό, για το σεβασμό προς τα θύματα των τεμπών, θα ήθελα σας παρακαλώ να μην χαμηλώσουμε πολύ τον πύχη. Σεβόμαστε, αυτό το έγκλημα που έγινε θα πρέπει να διαλευκανθεί και τους έχουμε τιμήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως πρέπει. Και συνεχίζουμε να τους θυμάμαι καθημερινά, και εμείς που ασχολούμαστε και με το θάνατο και τη μεταθάνατον ζωή, τους θυμούμε και στην Εκκλησία όπως πρέπει. Συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα και αύριο στη Λευκάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Για την πρώτη μέρα της συνεδρίασης θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Νίκος Μουζακίτσης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Λέλα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πώς κύλησε η σημερινή πρώτη μέρα της συνεδρίασης? Ήταν η δυσκολότερη μέρα, με πάρα πολλά θέματα, επερωτήσεις, αλλά και κόσμο στη συνεδρίαση για ένα θέμα της Λευκάδας αλλά και για της Κέρκυρας. Και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ απόψε, 7 η ώρα. Τα καταφέραμε όμως να συζητήσουμε όλα τα θέματα της σημερινής διάταξης. Υπήρξαν εντάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης? Υπήρξαν εντάσεις και κατά τη διάρκεια των επερωτήσεων που έχουν πολιτικό περιεχόμενο, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θέματων, ειδικά για ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ μια περιοχή, την απόπλαινα της Λευκάδας,
αλλά υπήρχε και ένταση στη συζήτηση του θέματος για την επένδυση της Μαρίνας στη Νότια Κερκύρα. Πέρασε η γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία σε αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί το νησί το τελευταίο διάστημα και έχει έρθει ψηλά στην δημοσιότητα και στην πολιτική ατζέντα. Φαντάζομαι θα υπήρξαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση ό,τι αφορά την συγκεκριμένη επένδυση. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Απλά να σας πω ότι υπήρχε κόσμος από την Κέρκυρα και φορείς, γύρω στα 50 άτομα τα οποία ήρθαν στη Λευκάδα για να ενισχύσουν θετικά την επένδυση αυτή και την κατεύθυνση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, γιατί θεωρούν ότι αναβαθμίζει την περιοχή τους. Κατατέθηκε στο Προεδρείο ένας φάκελος με 2.300 υπογραφές από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής υπέρ της επένδυσης. Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία με 24 υπέρ και 5 κατά. Μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε τη συγκεκριμένη επένδυση, όλες οι άλλες παρατάξεις, με διάφορες βέβαια επιφυλάξεις, αλλά ουσιαστικά και τις θέσεις τις οποίες πήρε ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, γιατί και η απόφαση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ήταν κατά πλειοψηφία θετική, αλλά και, και τους όρους, τους περιβαλλοντικούς όρους που έβαλε η υπηρεσία, κινήθηκαν προς τη θετική κατεύθυνση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Προς όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, κάτι το οποίο ξεχωρίζει και θα έπρεπε να σταθούμε σε αυτό κατά τη δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, ήταν περισσότερο διοικητικά θέματα. Ναι. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά τα θέματα τα οποία ήρθαν από την Αντιπεριφέρεια της Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης. Ήταν η παράταση εκτέλεσης συμβάσεων για τα μαθητικά δρομολόγια. Είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί. Δόθηκε δυνατότητα με παρέμβαση υπουργική και με τον νόμο 5027 του 2023 να γίνει η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων, αλλά και οι προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες υπέγραψε η Περιφέρεια, τόσο για την κατασκευή ενός ιατρίου στην αστυνομική διεύθυνση ύψους 74.300 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, μια προγραμματική σύμβαση που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του ακτινολογικού εργαστηρίου και προμήθεια υπερήχου και έγχρωμου στο ιατρικό κέντρο της Κέρκυρας, αλλά και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και των τριών δήμων ύψους 37.200 ευρώ με ΦΠΑ για την προμήθεια απεινιδωτών σε όποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν υπήρχαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Σημαντικά θέματα. Όντως σημαντικά θέματα. Παρεμβάσεις, αλλά είναι σημαντικά θέματα. Σημαντικά θέματα και αφορούν και το χώρο της υγείας. Βεβαίως, μας έχουν στοιχήσει ανθρώπινες ζωές στο παρελθόν. Η Περιφέρεια είναι δίπλα σε όλα αυτά, σε όλα τα αιτήματα, να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα, κυρία Λέλη. Και τώρα έχουμε και την αυριανή βέβαια συνεδρίαση. Έχουμε και την αυριανή συνεδρίαση. Εκεί θα κυριαρχεί το θέμα του προσεισμικού ελέγχου των δημόσιων κτηρίων, αλλά και, και της κατεύθυνσης που δίνει η Περιφέρεια προς την ασφάλεια έναντι του σεισμού. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον κύριο Λέκα. Πολύ σημαντική νομίζω η ενημέρωση από τον καθηγητή. Ακριβώς για όλα αυτά τα θέματα, αλλά και για το θέμα του ναυαγίου, ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Και θα το δούμε και στη συνέχεια του Δελτίου, το θέμα του ναυαγίου, γιατί ο κύριος Λέκας προειδοποιεί ότι και με έναν μικρό σεισμό θα έχουμε κατολιστήσει στο ναυάγιο, δηλαδή καλώς έκλεισε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε αύριο. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο κύριος Λέκας θα μας δώσει λεπτομέρειες και διευκρινήσεις, έτσι ώστε και το Περιφερειακό Συμβούλιο να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ό,τι αφορά την πρώτη μέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίσων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα. Συνεχίζεται αύριο σε δεύτερη μέρα η συνεδρία του Περιφερειακού, με επίσης σημαντικά θέματα και την παρουσία, όπως ακούσατε, του καθηγητή του κ. Ευθύμιου Λέκα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Start. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων με οικονομικά και θεσμικά ζητήματα. Θα συνεδριάσουν οι Πριτάνες και Αντιπριτάνες των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κέρκυρα από 20 έως 23 Μαρτίου. Με οικοδεσπότη τον Προεδρεύοντα της Συνόδου, Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή τον κ. Ανδρέα Φλόρο. Με πυρετόδεις ρυθμούς γίνονται οι προετοιμασίες, καθώς από τις 20 έως και τις 23 Μαρτίου
θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα η 102η Τακτική Σύνοδος Πριτάνεων και Προέδρων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά και θεσμικά ζητήματα υπό την Προεδρία του Ιωνίου Πανεπιστημίου και προεδρεύοντα τον καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα δούμε θέματα, οι δύο ειδικές συνεδρίες υπάρχουν. Η μία ειδική συνεδρία σχετίζεται με τη χάρτα εφορίας των ελληνικών πανεπιστημίων, η οποία θέλουμε να διαβουλευτούμε και να την συζητήσουμε ως προς το περιεχόμενό της και την υιοθέτησή της με άλλες χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Γι' αυτό έχουν προσκληθεί ο Προεδρεύων της Συνόδου Πριτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, των Αλβανικών Πανεπιστημίων και των Ιταλικών Πανεπιστημίων, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη κουβέντα επί της χάρτας αειφορίας και το πώς αυτή, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε επίπεδο Μεσογειακής Λεκάνης. Επίσης, για πρώτη φορά θα γίνει και μια συζήτηση σε σχέση με την περιφερειακή συνοχή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή υποβοηθείται και υποστηρίζεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία θα συμμετάσχει και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Αυτές είναι οι δύο, θα έλεγα, τελείως διαφορετικές σε σχέση με άλλες φορές συζητήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα. Έχουμε αρκετά τεχνικές συζητήσεις που αφορούν το νομικό πλαίσιο των πανεπιστημίων, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, τη στελέχωσή τους, ειδικά με διοικητικό προσωπικό αλλά και με διδακτικό προσωπικό, θέματα που χρονίζουν και πρέπει να επιληθούν νομικά, έτσι σε σχέση με τη λειτουργία των ΕΛ και το δημόσιο λογιστικό στην έρευνα και ούτω καθεξής, καθώς επίσης και θεματολογία που σχετίζεται με τους οργανισμούς των πανεπιστημίων, οι οποίοι καταρτίζονται αυτή την εποχή, με το Study in Greece, μια πρωτοβουλία όλων των ελληνικών πανεπιστημίων για να διαθέσουν κοινούς πόρους για την προβολή τους στο εξωτερικό, για το τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, επίσης κάτι νέο, ουσιαστικά το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μας υποχρεώνει να λειτουργήσουμε στα πανεπιστήμια, να πάρουμε αποφάσεις σε σχέση με τη δεοντολογία και το πώς θα χειριστούμε τις συνέπειες της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική και την ερευνητική διαδικασία. Στη Σύνοδο Πριτάνεων έχουν κληθεί να παραστούν και να μιλήσουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και οι τομεάρχες των πολιτικών κομμάτων. Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που το νησί των Φεάκων υποδέχεται τη Σύνοδο των Πριτάνεων μέσα στην τελευταία τετραετία, καθώς ανάλογες εργασίες είχαν λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2019 με οικοδεσπότη τον Πρίτανη Βασίλειο Χρυσικόπουλο. Θα έρθει και η κυρία Κεραμέως στην Κέρκυρα τελικά για αυτή τη σύνοδο? Από όσο γνωρίζουμε έχει προσκληθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι παρούσα. Μάλιστα, και θα τις θέσετε και τα θέματα που σας απασχολούν, όπως το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων? Το αυτοδιοίκητο είναι πολύ γενικό, εστιάζουμε και σε πολύ συγκεκριμένες θεματικές, όπως παράδειγμα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας, τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμια που έχουν προβλήματα κλπ. Δόθηκε πρόσφατα μία λύση, η οποία δίνει μία διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Θέματα που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια, για παράδειγμα, το πώς δηλαδή θα χρηματοδοτηθούν ειδικά οι ΕΛ και των ελληνικών πανεπιστημίων για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν την επόμενη προγραμματική περίοδο, το 2021-2027, που ήδη έχουμε μπει μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Οι προκηρύξεις που αναμένονται σε σχέση με τα βιομηχανικά, διδακτορικά, σε σχέση με τους επισκέπτες καθηγητές. Αυτές είναι δράσεις οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Καθώς επίσης και θεματολογία η οποία σχετίζεται με τους ελλιπείς προϋπολογισμούς, παρόλο που φέτος είδαμε μία αύξηση συνολικά κατά 11% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η αύξηση αυτή, από όσο αντιλαμβάνομαι και από άλλους, με άλλους συναδέλφους που έχω συζητήσει, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή, έτσι ώστε να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να καλύψουν τις ανελαστικές τους δαπάνες και να, στη συνέχεια, να μπορέσουν να κινηθούν και περισσότερο αναπτυξιακά. Έτοιμο προς λειτουργία είναι το υδατοδρόμιο στην Πάτρα, καθώς κατόπιν επιθεώρηση από την αρμόδια Επιτροπή Υδατοδρομίων επικαιροποιήθηκε η αδειά του. Να σημειωθεί ότι η Πάτρα γίνεται μετά τους Πάξους και την Κέρκυρα το τρίτο πλήρες αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο.
Το εν λόγω υδατοδρόμιο είχε ήδη αδειοδοτηθεί με το νόμο 4146 κάθετος 13 από το Μάιο του 2017, κατόπιν συνεργασίας του οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ με την ανάδοχο εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια. Στις 15 Μαρτίου επισκέφθηκε και επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου Πατρών η Επιτροπή Υδατοδρομίων, μέλη της οποίας είναι στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε ΟΛΠΑ, έχει επιλεγεί ως φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου Πάτρας η μειχτή εταιρεία υδατοδρόμιο Λιμένος Πατρών, στην οποία πλειοψηφών εταίρος είναι η Ελληνικά Υδατοδρόμια. Η Grecian Air Seaplanes, που βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού κοινοτικού αερομεταφορέα για πτήσεις υδροπλάνων, έχει συμπεριλάβει την Πάτρα στο δίκτυο προορισμών που θα εξυπηρετεί, προγραμματίζοντας να τη συνδέει με τα νησιά του Ιωνίου, με παράκτης περιοχές της Πελοποννήσου, με νησιά του Αργοσαρονικού και άλλα νησιά όπου θα δημιουργηθούν υδατοδρόμια. Ενδεικτικά, η χρόνη πτήσεων με υδροπλάνο από το υδατοδρόμιο της Πάτρας θα είναι προς την Αθήνα 45 λεπτά, προς την Κέρκυρα 55 λεπτά, προς τις Πέτσες 42 λεπτά, προς την Πύλο 38 λεπτά και προς την Κεφαλονιά 28 λεπτά. Με αφορμή την επιθεώρηση του υδατοδρομίου Πατρών, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Τσόνης, δήλωσε: «Το τελικό στάδιο ώστε το υδατοδρόμιο της Πάτρας να είναι πλήρως αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, το πρώτο πανελλαδικός, είναι γεγονός. Έχουμε εργαστεί πολύ για αυτή τη θετική πορεία του έργου και σε συνεργασία με το μετοχικό σχήμα, ευελπιστούμε ότι ο ερχομός των υδροπλάνων ξανά στην πόλη μας θα μεγιστοποιήσει το brand name της, προσελκύοντας Έλληνες και ξένους τουρίστες να επισκεφτούν την Πάτρα αλλά και τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα». Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, Τάσος Γκόβας, σχολίασε: «Η Πάτρα με την επικαιροποίηση της αδειοδότησης του υδατοδρομίου αποκτά μια πρωτοποριακή πύλη εισόδου στο λιμάνι της. Το υδατοδρόμιο Πάτρας, ως το κεντρικό υδατοδρόμιο της Δυτικής Ελλάδος, θα αποτελέσει τον οδηγό για να δημιουργηθεί ένα εκτενές δίκτυο υδατοδρομίων στις υπόλοιπες παράκτες περιοχές της Πελοποννήσου, γεγονός που θα επιτρέψει την γρήγορη, ασφαλή και ευέλικτη μετακίνηση κατοίκων και τουριστών με πτήσεις υδροπλάνων». Τον κόδωνο του κινδύνου έκρουσε ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας σχετικά με την εκ νέου απαγόρευση πρόσβασης στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Ο κύριος Λέκας μίλησε στον Αντένα σχετικά με την απόφαση αυτή, η οποία πάρθηκε μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου από επιστημονικό κλιμάκιο του ΑΣΠ. Συγκεκριμένα, ο κύριος Λέκας ανέφερε πως υπάρχει πιθανότητα ακόμη και με ένα μικρό σεισμό ή μια έντονη βροχόπτωση να συμβεί πάλι κατολίσθηση που είχε γίνει το 2018 και είχαν κινδυνεύσει τουρίστες. Ακόμη και με ένα σεισμό της τάξης των 3,5 Ρίχτερ μπορεί να έχουμε καταπτώσεις. Στη συνέχεια, ο καθηγητής ανέφερε: «Το 2018 είχαμε διακρίνει στην παραλία, είχαμε διαχωρίσει την παραλία σε τρεις ζώνες. Μια ζώνη που θα είναι απαγορευμένη ζώνη, που δεν πρέπει να την πλησιάζουν οι επισκέπτες γιατί κινδυνεύουν άμεσα από κατολιστήσεις, μια ενδιάμεση ζώνη, στην οποία γίνεται με επιτήρηση ή παραμονή, και μια κατάλληλη προς τη θάλασσα για να μπορούν οι τουρίστες να απολαμβάνουν το τοπίο με ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε: «Η παραλία θα είναι προσβάσιμη από τη θάλασσα και θα μπορούν όλοι να κάνουν το μπάνιο τους από τα πλοία. Υπάρχει επαγρύπνηση καθώς είναι περίοδος έντονης σεισμικότητας. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση με άξονα πάντα την προστασία του φυσικού τοπίου». Τέλος, ο κ. Λέκας ανέφερε πως πολλές παραλίες του Ιωνίου, σαν το Ναυάγιο, όπως το Πόρτο Κατσίκι και το Μύρτο, παρακολουθούνται εξίσου. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του χώρου που βρίσκονται οι δεξαμενές των λιμάνων, εμποδίζοντας το βιτιοφόρο να τις αδειάσει μέχρι και τη Δευτέρα, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι κηστές του Αγίου Ιωάννη, θέλοντας έτσι να εκφράσουν την οργή αλλά και την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία των αρμοδίων σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της εργολαβίας. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κηστές του Αγίου Ιωάννη, καθώς αντιμετωπίζουν σωρία προβλημάτων, με κορυφαίο αυτό το διάστημα το δρόμο που οδηγεί στις δύο δεξαμενές που καταλήγουν τα λίμματα του οικισμού. Οι οικιστές διαμαρτύρονται ότι παρά τις συνεχείς υποσχέσεις από τους αρμόδιους αλλά και την τελευταία επικοινωνία που είχαν με τον διοικητή του πρώην ΟΑΕΔ Νίνη Διπά, Σπύρου Πρωτοψάλτη, για αποκατάσταση των φθορών και ολοκλήρωση της εργολαβίας, κάνουν λόγο για εμπεγμό και αδιαφορία από μέρους των υπευθύνων. Θέλοντας να δείξουν την αγανάκτησή τους, σήμερα το πρωί προέβησαν σε συμβολικό κλείσιμο της εισόδου στο χώρο που βρίσκονται οι δεξαμενές των λιμάτων, εμποδίζοντας το βιτιοφόρο να τις αδειάσει. Δείξη διαμαρτυρίας χρησιμοποιούν τα οχήματά τους προκειμένου να εμποδίσουν το βιτιοφόρο ώστε να αδειάσει τις δύο δεξαμενές με τα λίμματα. Οι οικιστές μιλώντας στο Start δεν έκρυψαν το θυμό και την οργή τους. Ναι, και θα είναι και αύριο κλειστή και τη Δευτέρα. Μέχρι να δούμε τη Δευτέρα τι θα κάνουν εδώ,
να έρθουν τα φορτηγά να μας φτιάξουν τον δρόμο. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα, λάστιχα, μάσκες αυτοκινήτων. Σπάνε λόγω του δρόμου, σπάνε οι σωλήνες από κάτω και τρέχουν τα απόβλητα. Έχουμε μιλήσει στην Αθήνα με το γραφείο του κυρίου Πρωτοψάλτη. Μας λένε ότι έχουν απευθυνθεί στο γραφείο το τεχνικό και στον εργολάβο. Ο εργολάβος τους λέει ότι δεν έχει εργάτες και αδιαφορούν με λίγα λόγια όλοι. Εμείς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο έσχατο να πούμε, γιατί δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Αυτό που γίνεται με το δρόμο δηλαδή, δεν έρχεται κανείς να τον φτιάξει. Με το δρόμο εννοείται, είναι 2 χρόνια ο δρόμος έτσι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά και όταν βρέχει. Υπάρχουν χαράδρες, πάνε οι σωλήνες και βγαίνουν τα απόβλητα στον δρόμο. Έλεος, έλεος. Τι άλλο να πω, είμαι πολύ ταραγμένη. Για 150 μέτρα δρόμο, 100 μέτρα δρόμο. Και έχει πληρωθεί ο εργολάβος, έχουμε μάθει, από τον ΟΑΕΔ, από ό,τι μας λένε από το γραφείο στην Αθήνα. Εδώ ο ΟΑΕΔ της Κέρκυρας αδιαφορεί, δεν το συζητάω. Δεν έχουμε άλλη λύση να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σαν μια ένδειξη να σας δείξουμε τα προβλήματα που συνεχίζουν και να υπάρχουν. Όπως τα έχουμε ξαναμεταφέρει, είναι τα προβλήματα δεν αντέχουμε άλλο. Είναι ένδειξη διαμαρτυρίας για το θέμα του δρόμου. 150 μέτρα δρόμος και παραμένει ματρόμο. Κοιτάξτε να δείτε τα κούβηση το ένα και το άλλο. Οι ανθρώποι εδώ που μένουν και έχουν σπάσει τα μάξια τους. Έχουμε επικοινωνήσει για να φτιάξουν πλήρη αδιαφορία. Αυτά τα προβλήματα άλλα, ξέρετε, τα έχουμε μεταφέρει, η δυσοσμία από την αποχέτευση, τα προβλήματα στα σπίτια που παραμένουν άλυτα, σκέπες που βάζουν νερά, ηλιακή χαλασμένη, αυτά. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη, στο σημείο που βρίσκονται οι 2 δεξαμενές που καταλήγουν τα λύματα του οικισμού. Όπως βλέπετε, μετά από 2 χρόνια που παραδόθηκε το έργο, κάποια πράγματα έχουν μείνει στη μέση και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι και ο δρόμος που οδηγεί εδώ στις δεξαμενές, ο οποίος ουσιαστικά είναι καρόδρομος και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα οχήματα των οικιστών. Μέχρι τη Δευτέρα θα συνεχίσουν την κινητοποίηση αυτή και μετά πρόκειται να συσκεφθούν για να δουν πώς θα προχωρήσουν μέχρι επιτέλους να εισακουστούν. Τις αυξήσεις τελών των επιβατών αλλά και των τελών προσγείωσης στα μεγάλα αεροσκάφια των 10 τόνων που ανακοίνωσε πρόσφατα η Φράπορτ και το αεροδρόμιο του νησιού, σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Πάνος Βαρούχας. Αναπροσαρμογές στις χρεώσεις ανακοίνωσε η Φράπορτ, αυξάνοντας τα τέλη προσγείωσης στα μεγάλα αεροσκάφη άνω των 10 τόνων από 6,26 ευρώ σε 8,70 ευρώ τον τόνο. Ενδεικτικά, ένα Airbus 320 θα πληρώνει περίπου 200 ευρώ περισσότερα, από 490 δηλαδή σε 680, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Πολιτική Αεροπορία Κέρκυρας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτο Βήμα». Από πρώτη έχει ανακοινωθεί, βεβαίως χωρίς κάποια δελτία τύπου, απλά είδαμε τον καινούριο κατάλογο, όπου υπάρχουν αυξήσεις στα τέλη προσγείωσης των μεγάλων αεροσκαφών, δηλαδή των επιβατικών, άνω των 10 τόνων. Αρκετά σοβαρή αύξηση, δηλαδή αυτά πληρώνονται ανά τόνο στο βάρος δηλαδή του αεροσκάφους, και από 6,26 πάνω στο 8,70. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέσο αεροσκάφος να πληρώσει επιπλέον κάπου 200 ευρώ, δηλαδή εκεί που πλήρωνε 450 με 500 τώρα θα πληρώνει 650 με 700. Και επίσης από 1η Απρίλη αυξάνεται το τέλος των επιβατών, από 15 ευρώ πάει στα 16, 1 ευρώ παραπάνω. Ενώ υπάρχει μία μικρή μείωση από 1η του Μάη, από ό,τι διαβάζουμε, στο τέλος ασφαλείας, όπου από 3 ευρώ πάει στα 2,60. Μάλιστα. Άρα οι επιβάτες, κάποιοι αν δούνε, θα δούνε μία πολύ μικρή αύξηση, γιατί όλα αυτά επιβαρύνονται και με ΦΠΑ. Τώρα, αν τα τέλη προσγείωσης, τα οποία επιβαρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες, σε κάποια φάση θα μεταφερθούν αναπόφευκτα στα εισιτήρια, αυτό μένει να το δούμε. Το ΣΤΑΡΤ απευθύνθηκε στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Παναγιώτη Βαρούχα, προκειμένου να κάνει μία πρώτη εκτίμηση για το κατά πόσο πρόκειται να επηρεάσει την προτίμηση των αεροπορικών εταιριών προς το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και κατ' επέκταση το νησί μας ως τουριστικός προορισμός, η αύξηση που ανακοίνωσε η Φράπορτ. Όχι, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση αυτή τη στιγμή. Ίσως να είναι και να επηρεάσει σαν φίλτρο
και να υπάρχει κόσμος με πολύ υψηλότερο εισόδημα ως επισκέπτες στην Κέρκυρα. Θα το δούμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πώς αντιδράει η αγορά. Σημαντικό όμως είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Από την άλλη όμως υπάρχει ενεργειακό κόστος και στη Γερμανία όπως και στην Ελλάδα. Άρα είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει και για τον Γερμανό που είναι πελάτης μας, αλλά και για εμάς που προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας βιώσιμες και ζωντανές. Άρα να μην ξεχνάμε ότι πολύ καλή ζήτηση, πολύ καλά όλα αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει και το ταμείο να μην έχει μόνο τζίρο, αλλά να έχει και κέρδη. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνικά μαζί μας για να μας ενημερώσει Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηρώ. Πολύ πλούσιο το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά αυτό σε αγωνιστική δράση. Ήδη από σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες, όλα τα αθλήματα. Το πιο σημαντικό, αγώνας χάντμπολ. Ο ΦΑΕΚΑΣ ιτήθηκε από το Κιλκής 20-24 σε ένα απίστευτο παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, που δημιουργήθηκαν και κάποιες μικροεντάσεις. Και αυτό γιατί η ομάδα που θα κέρδισε και το Κιλκής εν προκειμένου, είναι και η ομάδα που βάζει τις πιο σοβαρές υποψηφιότητες ανόδου στην Hardball Premier. Άρα το Κιλκής, με τους δύο βαθμούς που πήρε μετά τη σημερινή του νίκη μέσα στο κλειστό γυμναστήριο κόντρα στο ΦΕΚΑ, φαίνεται να είναι η ομάδα που θα ανέβει στα μεγάλα σαλόνια, παρότι ο ΦΕΚΑ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος στην Α2 Handball Ανδρών. Πέρα από αυτό, είχαμε αγώνες μπάσκετ και αγώνες όσον αφορά το τοπικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωτάθλημα παιδών όσον αφορά το πόλο και μίνι παιδών που πραγματοποιείται στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού, ενώ αύριο είναι μια πολύ πλούσια μέρα. Το πρωί έχουμε, όπως και σήμερα, αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross. Ναι. Οι αγώνες γίνονται στην πίστα της Καλούργιανα, στον Άγιο Ματθαίο. Έχουμε αγώνες στίβου που θα γίνουν στη Βόρεια Κέρκυρα με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικών γυμνασίων και ηλικίων. Έχουμε γάμα εθνική κατηγορία. Ο Αστέρας Πετρητή παίζει με τον Πο Φίκης στη 1 και όχι στις 3, όπως ήθιστε να γίνονται οι αγώνες της γάμα εθνικής κατηγορίας. Στις 2 παρατέταρτο παίζουν τα κορίτσια του ΝΑΟΚ για την Α2 Πόλο Ανδρών. Στις 3 ο ΝΑΟΚ για την Α2 Πόλο γυναικών, συγγνώμη, τα κορίτσια. Για την Α2 Πόλο Ανδρών τα αγόρια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχει και αύριο μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είναι ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ δράση. Και πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν παντού και να δείχναμε εικόνες από όλα τα γήπεδα και από όλη την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Τα περισσότερα όμως θα τα έχουμε τη Δευτέρα στις αθλολογίες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ματούλα, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο. Πιο συγκεκριμένα, με ανέμους έως 2 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις με εναλλαγές, θα κυλήσει η μέρα και με απουσία αφρικανικής σκόνης από την ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και οι ελάχιστοι τους 7 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά όλη την ημέρα. Το βράδυ όμως θα ξεπεράσει το 80%.